Διπλό στόχο είχε η κινητοποίηση των δικηγόρων που πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας, στηρώντας τις αποστάσεις και τα μέτρα προστασίας μπροστά από το δικαστικό μέγαρο της πόλης, στηρίζοντας παράλληλα τις κινητοποίησεις κατά του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων για να εκφραστεί η διαμαρτυρία του κλάδου, αφενός για τη νέα απόφαση απαγόρευσης των συναθρήσεων και αφετέρου για τη μη οικονομική ενίσχυση των δικηγόρων που επλήγησαν όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, οι δικηγόροι τονίζουν πως για τρίτη φορά σε μικρό χρονικό διάστημα η κυβέρνηση προχωρά ευνηδίως σε δραστικό περιορισμό και αναστολή του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος του συνέρχεστε, μία απόφαση που χαρακτηρίζουν αντισυνταγματική καθώς δεν ελήφθη με απόφαση του Κοινοβουλίου και με το πρόσχημα της λήψης υγειονομικών μέτρων κανονικοποιεί το δίκαιο της ανάγκης και αναγάγει κατασταλτικές πολιτικές ως μοναδικό μέσο αντιμετώπισης κάθε είδους κοινωνικού ζητήματος. Αποδίδουν δε στην κυβέρνηση πως μοναδικός στόχος ήταν να κατασταλούν οι αντιδράσεις του φοιτητικού κινήματος, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Μαρία Νάκα. Η έλλειψη οποιασδήποτε υγειονομικής λογικής και η προσχηματική επίκληση της πανδημίας από την κυβέρνηση καθίσταται εμφανής, ιδίως στην τρέχουσα περίοδο που επίκυνται αλλαγές στα εργασιακά θέματα προς όφελος των εργοδοτών, ενώ με απόφαση της κυβέρνησης έχουν ανοίξει τόσο τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία εντός των οποίων συνωστίζονται σε κλειστές αίθουσες και μέχρι και 30 μαθητές, όσο και στο Γιανεμπόριο τα εμπορικά κέντρα, όπου και επικρατεί ανεξέλεγκτο συγχρονισμός, όπως και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ επίκειται και η επαναλειτουργία των γυμνασίων και λυκείων. Η διευκρίνηση μάλιστα της Ελλάς ότι εν λόγω περιορισμός των συναθρήσεων δεν αφορά την παρουσία των πολιτών σε εμπορικά σημεία, καθιστά έκδηλα προσχηματική την επίκληση της προστασίας της δημόσιας υγείας για την απαγόρευση των συναθρήσεων, καταδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο μια εμφανή, άκρως δυσανάλογη και επιλεκτική διάκριση στην εφαρμογή των συνταγματικών ελευθεριών των πολιτών. Δεδομένου ότι τούτο συνέβη με τις κινητοποιήσεις των γιατρών και των υγειονομικών, οι οποίοι αγωνίζονται διεκδικώντας τη λήψη στοιχειωδών μέτρων για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Η επίκληση της πανδημίας και η εργαλειοποίηση της ιατρικής επιστήμης μέσω δίθεν εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας ως μέθοδος για την άκρητη επιβολή κατασταλτικών πολιτικών είναι άκρως προσβλητική για τους χιλιάδες νεκρούς από την πανδημία. Λόγω της έλλειψης σχεδιασμού εκ μέρους της κυβέρνησης και ενώ υπό τις συνθήκες αυτές η κυβέρνηση νομοθετεί μείζονες αλλαγές στα εργασιακά θέματα. Η εφαρμογή των συνταγματικών ελευθεριών σε ένα ευνομούμενο κοινωνικό κράτος δικαίου δεν δύναται να αποτελεί ατραπό διαφυγή της δημόσιας κριτικής στην κυβερνητική πολιτική με την επιλεκτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των πολιτών. Χρέος όλων μας είναι να αντισταθούμε στην πολιτική της κυβέρνησης και να προστατεύσουμε τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Η εναντίωση στην έκπτωση και τον ευτελισμό των συνταγματικών δικαιωμάτων και η προσπάθεια παρεμποδίσεως της κανονικοποίησης τέτοιων επικίνδυνων και αντιδημοκρατικών μεθόδων αποτελούν δικαίωμα θεμελιώδη ηθική υποχρέωση τόσο του νομικού κόσμου όσο και του κάθε πολίτη. Στο μεταξύ, ο δικηγορικός κόσμος αναμένει ακόμη την οικονομική στήριξή του, με δεδομένο πως κατά την περασμένη χρονιά τα δικαστήρια ήταν σε αναστολή λειτουργίας για περισσότερο από 6 μήνες, ενώ ο δικηγορικός σύλλογος κάνει λόγο για συνεχόμενο εμπεγμό του κλάδου, πρώτα με τη τηλεκατάρτιση και ακολούθως με τη μη καταβολή του χορηγήματος από τον ειδικό λογαριασμό του ΑΕΔ. Σύμφωνα με την κυρία Νάκα, η μόνη στήριξη που έλαβαν οι δικηγόροι ήταν τον περασμένο Μάιο, με μια ενίσχυση των 600 ευρώ, ενώ ήταν ελάχιστη εκείνοι οι δικηγόροι πανελλαδικά που κατάφεραν να ενταχθούν στις επιστρεπτές προκαταβολές 4 και 5, αλλά και στο πρόγραμμα ενίσχυσης μέσω της περιφέρειας. Παράλληλα, δεν συμπεριλαμβάνονται σε εκείνους που ωφελήθηκαν από φορολογικές και ασφαλιστικές απαλλαγές και αναστολές πέραν της μείωσης των ενοικίων. Δεν ζητάμε χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ζητάμε την οικονομική στήριξη του κλάδου μας από τα δικά μας χρήματα, από το λογαριασμό του ΑΕΔ που δημιουργήθηκε με τα χρήματα των επιστημόνων και των δικηγόρων μέσω των ετήσιων εισφορών ύψους 120 ευρώ κατέτος. Δυστυχώς όμως η κυβερνητική ασυνέπεια και οι παλινοδίες δεν έχουν τέλος. Ο Υπουργός Εργασίας θέτει συνεχώς προσκόμματα στη διάθεση του χορηγήματος, μειώνοντας το προσδιάθεση ποσό και ανακοινώνοντας ως κριτήρια υπαγωγής των δικαιούχων τη μείωση του τζίρου μεταξύ 2019 και 20, χωρίς καμιά περαιτέρω διάκριση και το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος και σε πλήρη αντίθεση με την κοινή πρόταση των επιστημονικών φορέων και σε αντίθεση με όλες τις άλλες μορφές οικονομικής ενίσχυσης που καταβλήθηκαν σε άλλους εργαζόμενους. Το χορήγημα προέρχεται από δικά μας χρήματα και πρέπει να δοθεί με βάση το ατομικό εισόδημα του κάθε δικηγόρου, αρχής γενομένης από τους πιο οικονομικά αδύναμους, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας, ώστε να το λάβουν αυτοί που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Η στάση αυτή είναι προδήλως προσβλητική και απαξιωτική για το δικηγορικό σώμα. Αποδεικνύει ότι ο βρισκόμενος σε εξέλιξη διάλογος για τον καθορισμό των δικαιούχων του χορηγήματος είναι προσχηματικός από την πλευρά της κυβέρνησης και έχει ήδη αποφασίσει πού θέλει να τα δώσει. Και
η αποχώρησή μας από αυτή ήταν μονόδρομος. Η συμπεριφορά αυτή αποτελεί κορυφαία αδικία σε βάρος της αξιοπρέπειας του κάθε Έλληνα δικηγόρου. Εδώ που φτάσαμε, είναι πιο έντιμη και αξιοπρεπής λύση η άμεση επιστροφή όλων των χρημάτων του λογαριασμού και η απόδοση όλων αυτών των χρημάτων στους συναδέλφους που τα είχαν δώσει. Όλα τα άλλα αποτελούν μία κοροϊδία την οποία και επιτείνουν. Οφείλει πρώτη η κυβέρνηση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης να σέβονται το θεσμό της δικαιοσύνης, ο οποίος αποτελεί πραγματικά πυλώνα δημοκρατίας. Δεν νοείται κάθε Κυριακή να εκδίδονται υπουργικές αποφάσεις με έκτακτα μέτρα και να μην ξέρουν εάν οι δικηγόροι, εάν θα λειτουργούν τα δικαστήρια τη Δευτέρα.